Θα ξεκινήσουμε από τον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει, είχαμε μία ενέδραση αστυνομικούς με μολότοφ, Νίκο, έτσι. Ακριβώς, καλημέρα. Τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες, λοιπόν, το 100 στην Πάτρα δέχθηκε μία κλίση για διάρρηξη στη συμβολή των οδών Αθηνών και Λεμεσού. Βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας. Περιπολικό, λοιπόν, της άμεσης δράσης πήγε στο σημείο. Οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το περιπολικό για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Και εκείνη την ώρα, άτομα τα οποία εικάζεται ότι βρίσκονται στον αντιουσιαστικό χώρο, βγήκαν ακριβώς από το απέναντι οικόπεδο και πέταξαν εναντίον τους 8 βόμβες Μολότοφ. Με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές τόσο στο περιπολικό όσο και σε δύο σταθμευμένα οχήματα, αλλά και στην είσοδο της κατοικίας όπου δηλώθηκε η δίθεν διάρρηξη. Ευτυχώς οι αστυνομικοί αντέδρασαν ψύχρεμα, έκαναν κινήσεις απεγκλωβισμού και κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν. Και τώρα, βέβαια, οι αστυνομικοί ψάχνουν τους δράστες της ενέδρας αυτής εναντίον των συναδέλφων του, της δολοφονικής αυτής ενέδρας, γιατί μιλάμε για 8 βόμβες Μολότοφ, οι οποίες ήταν αναμένες. Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.